Ήταν μια πολύ σημαντική σύνοδος κορυφής. Η Ελλάδα είναι απολύτως ικανοποιημένη από τα αποτελέσματα αυτής της συνόδου. Στην ουσία, επιβεβαιώθηκε ότι κυριαρχεί το πνεύμα του περασμένου Μαρτίου, με το οποίο η Τουρκία παραμένει σε καθεστώς παρακολούθηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το Κυπριακό είναι ένα βαρόμετρο πλέον σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Βρυξελών και Άγκυρας. Ταυτόχρονα, οι τουρκικές αντιδράσεις που ακούμε τις τελευταίες ώρες οφείλονται στο γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει κατορθώσει να συνδέσει με τρόπο άρρηκτο τα ελληνοτουρκικά με τα ευρωτουρκικά. Από εκεί και πέρα η Τουρκία ζήτησε πάρα πολλά πράγματα. Το μόνο που κατάφερε να πάρει ήταν αυτό το οποίο ήταν συμφωνημένο, τα χρήματα για το προσφύγιο μεταναστευτικό, αλλά και αυτά εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί. Δεν έγινε καμία απολύτως πρόοδο στο κομμάτι της ελληνιακής σύνδεσης, κάτι το οποίο η Τουρκία διακαώς επιθυμεί να συμβεί. Και φυσικά βλέπετε ότι συμπεράσματα έχει αναφερθεί αυτολεξή ότι η Τουρκία έχει την ευθύνη να συντηρήσει την αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο. Με λίγα λόγια, η Τουρκία πια είναι στο κάδρο της ευθύνης για όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή. Εμείς θέλουμε μια Τουρκία δυτικόστροφη, θέλουμε μια Τουρκία με θετική ατζέντα, αλλά αυτό για να συμβεί πρέπει οι γείτονές μας πρώτα να αποδείξουν ότι αξίζουν αυτή τη θετική κίνηση. Φαίνεται να αναδιπλώνεται ο Τούρκος πρόεδρος. Για την ώρα αναδιπλώνεται η Τουρκία, είναι γεγονός. Αυτό που θέλουμε όμως είναι να μας αποδείξει ότι αυτή δεν είναι μια στρατηγική, δεν είναι μια τακτική, αλλά είναι μια συνειδητή απόφαση. Σας ξαναλέω, η Ελλάδα θέλει μια δυτικόστροφη Τουρκία. Θέλει μια Τουρκία η οποία σέβεται το διεθνές δίκαιο. Θέλει μια Τουρκία η οποία σέβεται τις δημοκρατικές αξίες. Πρέπει λοιπόν να αποδείξει ότι αυτή η στάση που έχει σήμερα, δηλαδή η αποκλιμάκωση στο πεδίο, θα έχει και συνέχεια, αλλά κυρίως συνέπεια.